αρκετά πιο μακριά από εδώ, στον κόλπο του Γέροντα, ακριβώς απέναντι από την Λέρο, στις 29 Αυγούστου του 1824, πραγματοποιείται η σημαντικότερη ναυμαχία με τη συμμετοχή Ελλήνων. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα. Έχουν καταστραφεί τα ψαρά και οι Ιδραίοι κινητοποιούν το στόλο τους για να προλάβουν την καταστροφή της Σάμο. Αξίζει να σημειωθεί, οι Ιδραίοι, οι ψαριανοί και οι σπετσιώτες και κυρίως οι Ιδραίοι πολλές φορές έσωσαν τη Σάμο. Γιατί πάγια τακτική των Οθωμανών ήταν να μεταφέρουν στρατεύματα από τη Μικρά Ασία στη Σάμο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αποστολής, στις 29 Αυγούστου διεξάγεται η μεγαλύτερη ναυμαχία της Επανάστασης, ναυμαχία του Γέροντα, όπου με πρωταγωνιστή το Μιαούλι, η Ιδραίικα πλοία αντιμετωπίζουν πολυάριθμα και μεγαλύτερα πλοία του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου και καταφέρνουν, ενώ αρχικά βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση λόγω της νηνεμίας, να αντιστρέψουν την έκβαση του αγώνα, καταστρέφοντας μια μεγάλη φρεγάτα, την Ισιακή φρεγάτα, με πάνω από 1000 επιβαίνοντες. Εκεί το ηθικό του εχθρού καταρακώθηκε, το ηθικό των Ελλήνων εξυψώθηκε και μάλιστα σε μια πανέμορφη αναφορά που έχει στείλει ο Μιαούλης ύστερα την ναυμαχία αυτή προς τους προκρήτους του νησιού που έδινε αναφορά και έπαιρνε και οδηγίες, περιγράφει με ενδυθυραμβικά σχόλια με πόσο μεγάλο ηρωισμό τα πυρπολικά του Ιδραϊκού στόλου αντιμετώπισαν τον πολυάριθμο αντίπαλο.